Θα έφερα λοιπόν τα θρησκευτικά πράγματι για να καθίσουμε όλοι και να δούμε πώς θα γίνει το καλύτερο μάθημα. Όχι το μάθημα το οποίο να το κρατήσουμε ή να μην το κρατήσουμε. Αυτή είναι η τοπάθεια. Να έχει ορθόδοξο χαρακτήρα, ορθόδοξο προσανατολισμό. Γιατί να μην έχει, είναι τόσο κακό πράγμα να έχει και ορθόδοξο προσανατολισμό. Αλλά να έχει και ελεύθερο προσανατολισμό, να έχει μια ενημέρωση. Να μην είναι κατήχηση. Και αυτό δεν πρέπει να το θέλει η Εκκλησία. Γιατί η κατήχηση είναι δική της ευθύνη και δεν μπορεί την κατήχηση να την εμπιστευτεί σε κανέναν άλλον. Θα πρέπει το μάθημα το θρησκευτικό να είναι το νούμερο ένα μάθημα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω. Μιλάει για το Θεό. Κομίζει ένα μήνυμα ελπίδας. Αλλάζει τη ζωή. Φέρνει αγάπη. Λέμε ότι η κρίση που περνάμε είναι κρίση αξιών. Η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, τα θρησκευτικά είναι μια κυβωτός, μια δεξαμενή αξιών. Δεν είναι καιρός να έρθουν πίσω. Θα πρέπει να είναι το πιο ενδιαφέρον μάθημα, το πιο καλό μάθημα, όπως παλιά.